Ονομάζομαι Χρήστος Παντελή. Συνοδεύω τον πατέρα μου στο Διαβαλκανικό νοσοκομείο. Μετά από μια χρονιαία πάθηση χολής, δημιουργήθηκε μεταχειρητική κύλη. Στη μεταχειρητική κύλη, το νοσοκομείο Λευκωσίας αποτάθηκε στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, με συνεννόηση με το Τμήμα Διεθνών Ασθενών του Διαβαλκανικού Νοσοκομείου, αποφάσισαν ότι η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Μετά από την κύλη που έγινε επέμβαση στην Κύπρο, δημιουργήθηκε μεταχειρητική κύλη. Η κύλη αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σε μεγάλο βαθμό, και ο μόνος που μπορούσε να κάνει αυτή την επέμβαση, από ό,τι μας είπαν στην Κύπρο, ήταν ο γιατρός κύριος Χατζημαυρουδής, ο οποίος είναι εξειδικευμένος για τις μεταχειρητικές κύλες. Εμείς καταφθάσαμε στη Θεσσαλονίκη στις 16 Αυγούστου. Η εγχείρηση έγινε 21 Αυγούστου. Ευτυχώς όλα πήγαν μια χαρά. Μετά από φοβίες που είχαμε στην Κύπρο, ότι ο πατέρας μου, λόγω ηλικίας, που είναι 80 χρονών, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτή την επέμβαση, ο γιατρός και το προσωπικό του νοσοκομείου μας διαβεβαίωσαν ότι όλα θα πάνε καλά μετά από την πολύ ωραία εγχείρηση. Και αυτό έγινε, και ευχαριστώ την Κυπριακή Δημοκρατία της Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, που αν δεν ήταν αυτοί, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα είμαστε σε αυτό το νοσοκομείο, το Τμήμα Διεθνών Ασθενών του Νοσοκομείου, που από την πρώτη μέρα ήταν στο δίπλα μας, στο πλευρό μας συνέχεια, το προσωπικό καθημερινά ερχόταν, μας ρωτούσε αν χρειαζόμασταν κάτι, αν θέλαμε κάτι. Τα πάντα, δεν χρειάστηκε τίποτε, μας αγκάλιασαν όλοι οι άνθρωποι εδώ, το γραμματιακό προσωπικό, τους νοσοκόμους, τους νοσηλευτές, και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό, τον κύριο Χατζημαυρουδή, το team του, την ομάδα του, που ανέλαβε αυτή την πολύ ωραία εγχείρηση και την έβγαλε εις πέρας. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ευχαριστημένος, παρακολουθώ εδώ και μία εβδομάδα όλη την εξέλιξη του πατέρα μου και βλέπω ότι όλα πάνε με τον καλύτερο τρόπο και με λαθασμένες εντυπώσεις που είχαμε από την αρχή πριν έρθουμε στο Διαβαλκανικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εδώ στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο και ιδιαίτερα ξανά το Τμήμα Διεθνών Ασθενών που ήταν δίπλα μας. Ευχαριστώ την Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Διαβαλκανικό Νοσοκομείο που με έβαλε σε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, όλα τα τμήματα του Διαβαλκανικού Νοσοκομείου και ιδιαίτερα τον κύριο Χατζημαυρουδή με το συνοδείο του που με αποκαταστήσαν σε αυτήν την δύσκολη μου στιγμή. Και το τμήμα διεθνών ασθενών.